Χαίρετε κυρίες και κύριοι και σήμερα μαζί σας με μία ακόμη συνέντευξη εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Καλεσμένοι στο στούντιο της Αλήθειας ήταν τρεις υποψήφοι βουλευτές. Και λέμε ήταν γιατί στην ουσία η μόνη που παρευρίσκεται στην συγκεκριμένη συζήτηση είναι η Ευαγγελία Μανιτσούδη, υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι επίσης είχαν κληθεί και είχαν ενημερωθεί τα κόμματα μέσω των ομαρχιακών τους επιτροπών για να στείλουν στο συγκεκριμένο πάνελ υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και υποψήφιο βουλευτή του νεοσύστατου κόμματος, του Γιώργου Παπανδρέου, του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Μετά από δική μας επικοινωνία, μας ενημέρωσαν από την ΟΔΕΧΙΟ ότι τελικά δεν θα παρουσιαστεί κάποιος υποψήφιος βουλευτής στη συγκεκριμένη συνέντευξη, γιατί οι δύο απουσιάζουν στην Αθήνα. Ο ένας εξ αυτών έχει περιοδεία στις Ηνώσεις, ο κύριος Μιχαηλίδης, και ο κύριος Ξενάκης έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Ενώ από το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών προφανώς δεν είχαν ανοίξει τα mail τους και δεν γνώριζαν για την σημερινή συνέντευξη, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί ο υποψήφιος βουλευτής στοιχείο, ο κύριος Ηλίας Κλισάς. Έτσι λοιπόν, κυρία Μανιτσούδη, θα τα πούμε μαζί σήμερα. Είναι καλό να υπάρχει αντιπαράθεση και διάλογος, ώστε να ακούγονται τα επιχειρήματα από διαφορετικές πλευρές και να είναι καλύτερα ενημερωμένοι οι πολίτες. Αλλά είναι επιλογή του κάθε υποψηφίου και του κάθε κόμματος για το πώς θα αξιοποιήσει αυτόν τον χρόνο που δίνουμε τουλάχιστον εμείς στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Αλήθειας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θέλουμε είναι η αντιπαράθεση και το να προβάλλουμε τις θέσεις μας, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε θέσεις, έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα που το καταθέσαμε στην ΔΕΘ από τον πρόεδρό μας τον Αλέξη τον Τσίπρα, το οποίο είναι κοστολογημένο, τεκμηριωμένο, και πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ωραία, να ξεκινήσουμε έτσι με κάποια θέματα, τουλάχιστον αυτή ήταν η στόχευσή μου εξ αρχής, που έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, παρόλο που σε αυτήν την προεκλογική αναμέτρηση κυριαρχούν τα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής κοινής, είναι τόσα που συμβαίνουν καθημερινά και τόσες οι εξελίξεις, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθούμε στα της Χίου και μιας και βρισκόμαστε σε ένα νησί, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε συγκεκριμένη πολιτική εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό που τουλάχιστον έχει περάσει το Σύνταγμα της Ελλάδος εδώ και χρόνια και αφορά την νησιωτικότητα. Υποτίθεται ότι κάθε μέτρο, κάθε νόμος που ψηφίζεται πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτή την παράμετρο. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από τα πρώτα πράγματα που λέμε είναι ότι η νησιωτικότητα είναι κάτι που πρέπει να ενισχυθεί. Εμείς οι νησιώτες εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν τα έχουν αυτοί που ζουν στη στεριά. Ένα από τα πρώτα που αντιμετωπίζουμε είναι η ακτοπλοεία μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 δρομολόγια την εβδομάδα, πολύ ακριβά εισιτήρια. Αυτό όλο εντείνει την απομόνωση και την ερημοποίηση των νησιών μας. Όταν εμείς έχουμε την εβδομάδα τα 3 δρομολόγια, και ας βάλουμε ότι τυχαίνει και ένα απογορευτικό τώρα το χειμώνα που μιλάμε, βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα. Από την άλλη, τα αεροπορικά εισιτήρια είναι πολύ ακριβά με πολύ λίγες πτήσεις. Όλα αυτά εμείς έχουμε συγκεκριμένο ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση και με τους ακτοπλώους και με όλες τις εταιρείες της αρμόδης, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τα νησιά μας. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει προς την ενίσχυση των νησιών είναι άμεση προτεραιότητά μας και πιστεύουμε ότι ένας τοπικός βουλευτής, ένας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, σε οποιαδήποτε περίπτωση θα βοηθήσει στην ενίσχυση της Χίου και στην προώθηση των προβλημάτων στην κεντρική διοίκηση, στην κεντρική εξουσία. Πώς θα το πετύχετε αυτό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα και μάλιστα το τελευταίο 24ωρο υπάρχει και μία κόντρα του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Βαρβιτσιώτη, με τον βουλευτή σας, τον κ. Δρίτσα, για την πρόταση, όπως αναφέρει, του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει κρατικό φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Αυτό μπορεί να αποτελεί λύση. Είναι ένα μοντέλο
που είχε δοκιμαστεί και παλιά και δεν πέτυχε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς προτείνουμε αυτό για το οποιοδήποτε μοντέλο. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί σε άλλες εποχές να μην είχε πετύχει. Τώρα όμως, κοιτάξτε, οι εποχές έχουν αλλάξει και οι συγκυρίες έχουν αλλάξει. Μπορεί με μια διαφορετική διαπραγμάτευση και διαβούλευση να έχουμε πολύ πιο θετικά αποτελέσματα. Εμείς έχουμε αυτό το στόχο, έχουμε αυτή την πολιτική. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το προωθήσουμε και να γίνει καλύτερο. Όταν είναι κάτι υποκρατική, κάτω από την κρατική ομπρέλα, και αυτό δεν είναι μόνο για την αυτοπλοεία, είναι για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, πιστεύουμε ότι έχει καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Βλέπουμε ότι ο ιδιώτης τις περισσότερες φορές αποσκοπεί στο περισσότερο κέρδος και σε λιγότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Πιστεύουμε ότι όλο αυτό όταν λειτουργήσει καλύτερα θα έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Οικονομικά όμως το εγχείρημα, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα του σήμερα, του 2015, τι χρεοκοπημένη, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις Ελλάδα, μπορεί να σταθεί? Δεν μπόρεσε να σταθεί στις καλές εποχές που λεφτά υπήρχαν. Θα σταθεί τώρα? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς έχουμε μια άλλου είδους πολιτική. Κάποιοι άλλοι λέγανε τα λεφτά υπήρχαν. Εμείς δεν είπαμε ότι λεφτά υπάρχουν. Εμείς λέμε ότι λεφτά υπάρχουν εκεί που δεν θέλουν να τα βρουν κάποιοι. Εμείς λέμε ότι θα κοιτάξουμε αυτούς που φοροδιαφεύγουν και θα κοιτάξουμε αυτούς που έχουν τα πολύ υψηλά εισοδήματα για να τα βρούμε όλα αυτά. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι μπορούμε τις πολιτικές μας με το σωστό τρόπο να τις αξιοποιήσουμε. Όλα αυτά που λέμε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι προτάσεις και οι θέσεις μας έχουν βγει μέσα από διαβούλευση. Δεν είναι δηλαδή θέσεις που λέει ο καθένας έτσι. Όλα έχουν περάσει από διαβουλεύσεις. Ο πολίτης τα έχει, οι υπουργοί μας, οι ψήφοι βουλευτές μας έχουν επιτελεία, οι οποίοι έχουν κοιτάξει πολύ καλά αυτά που λένε. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό που λέμε ότι είναι ένα χρεοκοπημένο κράτος, εντάξει, μπορεί να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε μέσα από όλα τα μέσα που έχουμε, όλο αυτό να φύγει και να γίνουμε όσο γίνεται καλύτεροι. Σε θεωρητικό επίπεδο, η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι κάτι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και από πάρα πολλά κόμματα. Στην πράξη, εκείνο που φαίνεται τουλάχιστον και ειδικά στην πορεία των τελευταίων 5 ετών, είναι ότι την έχουν πληρώσει τα συνήθη υποζύγια. Η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί, έχει αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών της χώρας μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δημοσιεύθηκε μάλιστα και χθες μια έκθεση της Κομισιόν που δίνει τα νέα στοιχεία. Μιλάμε για 35% πλέον. Εσείς πώς θα το καταφέρετε αυτό στην πράξη? Συγκεκριμένα πράγματα θέλει να ακούσει ο πολίτης, κυρία Μανιτσούδη, και φαντάζομαι ότι αυτό σας το μεταφέρουν και στις περιοδίες που κάνετε. Ναι. Υπάρχει μια αμφισβήτηση και δικαιολογημένη από τον κόσμο. Φυσικά, και να σας πω και κάτι. Ο πολίτης και οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν αισθανθεί την ανθρωπιστική κρίση να τους χτυπάει την πόρτα, και εκεί που δεν το περιμέναμε και εμείς εδώ στοιχείο ότι θα έφτανε και σε εμάς, δικαιούται να έχουν αμφιβολίες και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους τις λύσουμε. Και όταν λέμε εμείς ότι θα πατάξουμε την φοροδιαφυγή, το εννοούμε. Μέχρι τώρα το έλεγαν, αλλά δεν το εννοούσαν, δεν ήθελαν να το κάνουν. Μέχρι τώρα αυτό που είπατε έτσι είναι. Την πληρώνουμε εμείς, τα κατώτερα και τα μεσαία στρώματα. Κανείς όμως δεν κοίταξε να τα πάρει και να πληρώσουν τους φόρους αυτοί που πραγματικά έχουν τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι θα κοιτάξουμε, θα πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων περιουσιών. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε εσείς και εγώ ή όλοι οι άλλοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο και από τον κόπο και τον ιδρώτα τους έχουν κάποια χρήματα στην άκρη, και οι όλοι οι άλλοι να έχουν τις καταθέσεις τους και να είναι μια χαρά και ευχαριστημένοι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εμείς αυτά που λέμε, αυτά θα κάνουμε. Ακόμη όμως δεν έχετε προσδιορίσει τι εννοείται με μεγάλη, όταν λέτε μεγάλη περιουσία, είτε είναι ακίνητη είτε αφορά καταθέσεις. Και αυτό μπερδεύει τον πολίτη, και αυτό που παρατηρείται ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες είναι μια μεγάλη κίνηση στις τράπεζες, στα τραπεζικά γκισέ, και κυρίως από μικροκαταθέτες, οι οποίοι σηκώνουν και τις ελάχιστες οικονομίες τους.
Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, είναι ο φόβος που καλλιεργείται από τη Νέα Δημοκρατία και εμείς αυτό το πράγμα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται και την παραμονή στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη η διαπραγμάτευση θα γίνει εντός ευρώ. Δεν έχει να φοβάται κανείς και για τις καταθέσεις του. Τα λεφτά τους τα πήρε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις καταθέσεις των συμπολιτών μας. Εγγυόμαστε ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα βοηθήσουμε το 1,5 εκατομμύριο ανέργων που λένε οι έρευνες, οι οποίες εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ περισσότερο, διότι όταν βάλουμε μέσα και τους συμπολίτες μας που έχουν μεταναστεύσει, που δεν έβρισκαν δουλειά εδώ στην Ελλάδα και έφυγαν στο εξωτερικό, βάλτε με το μυαλό σας πόση θα ήταν και η ανεργία εδώ. Και εμείς είμαστε αυτοί που εγγυόμαστε μέσα από το πρόγραμμά μας 300.000 νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Και αυτό εμείς θα το κάνουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια για να δώσουμε μια ανάσα σε αυτούς που δεν έχουν σήμερα δουλειά και που δεν μπορούν. Και πολλοί και σε αυτό μας λένε, μα πώς θα το κάνετε αυτό, πώς να είναι το δυνατόν. Δούμε και σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Τα στοιχεία της ανεργίας όσον αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2014, παρόλο που δείχνουν στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας μείωση, έστω και οριακή της ανεργίας, ακόμα και ο πανελλαδικός μέσος όρος από 27,2% έπεσε στο 25,5%. Στο Βόρειο Αιγαίο δίνουν αύξηση. Από 20,8% φτάσαμε στο 21,6%. Συγκριτικά μιλάμε για το τρίτο τρίμηνο 2013-2014. Εδώ λοιπόν, στην περιοχή μας, στην Χίο, για να το δούμε και στο μικρό κοσμό μας, πώς θα αντιμετωπιστεί η ανεργία και να κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου παράλληλα. Όταν πολλά από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος στην Χίο έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς, κυρίως από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, ότι βάλουν ενάντια σε όποια επενδυτική προσπάθεια πάει να γίνει στο νησί. Είτε ονομάζεται αυτή η επέκταση αεροδρομίου, είτε ονομάζεται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οτιδήποτε άλλο. Ακούστε να σας πω σε αυτό. Εμείς δεν βάλουμε εναντίον οποιασδήποτε μορφής ανάπτυξης. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε ήπιας μορφής ανάπτυξη. Εμείς δεν θέλουμε να γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες αλλοιώνουν το τοπίο και το χαρακτήρα του νησιού μας. Εμείς και με το αεροδρόμιο λέμε ότι θέλουμε αναβάθμιση του αεροδρομίου. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θέλουμε να γίνει τίποτα, αλλά θέλουμε να γίνονται πράγματα τα οποία θα αποδίδουν αυτά που πρέπει. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου, παρένθεση, πώς ακριβώς την εννοείται, συμπεριλαμβάνει και τον όρο επέκταση? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το αεροδρόμιο, έτσι όπως ξεκίνησε, το ξεκίνησαν να το κάνουν, βλέπετε ότι το έργο δεν έγινε. Και όταν λέμε ότι δεν έγινε, εννοούμε ότι γκρεμίστηκαν τα σπίτια, έγιναν οι απαλωτριώσεις, αλλά δεν τελείωσε όλο αυτό και δεν έγινε, διότι θα έπρεπε να γίνουν και κάποια βοηθητικά πράγματα. Έπρεπε να γίνει η μετατόπιση του δρόμου από τα δυτικά. Έπρεπε να γίνει κατάλληλος αεροδιάδρομος. Αύριο που θα είστε εσείς κυβέρνηση, στις 26 του Γενάρη, εάν... όπως προσδοκάτε τουλάχιστον, να έρθουν τα αποτελέσματα, τα επιθυμητά για εσάς. Θα κάνετε αυτά που δεν έκαναν οι άλλοι? Εμείς αυτό που θα κάνουμε και αυτό που εγγυόμαστε σε όλους ότι θα κάνουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα θα ζητήσουμε τη γνώμη των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα μας έχουν υποστηρίξει και θα μας έχουν εμπιστευτεί. Θα έχουμε διαβούλευση σε όλα τα πράγματα, με το Δήμο, με την Περιφέρεια, και ό,τι είναι για το καλό του τόπου μας και ό,τι βοηθήσει τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας, αυτό θα κάνουμε. Αυτά δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί, με την έννοια ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου σε όποια κυβέρνηση και αν εκλεγεί? Κοιτάξτε, και σε κάθε επίπεδο, επειδή σας ακούω να αναφέρεστε συχνά στον όρο της διαβούλευσης. Αυτό δεν έχει γίνει ήδη? Εμείς έχουμε συζητήσει με πολλούς φορείς, σχεδόν με τους περισσότερους, έχουμε καταλήξει σε πρόγραμμα και τοπικά έχουμε θέσεις και αρχές τα περισσότερα πράγματα. Και αυτό θα το δείτε μετά τις εκλογές, που θα έχουμε και το τοπικό μας βουλευτή και θα δείτε τις κινήσεις που θα κάνουμε και ότι είμαστε για όλα έτοιμοι για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Κύριε Μανιτσούδη, πόσο συγκρατημένοι είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ? Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την εξέλιξή του στα ποσοστά ήταν ραγδαία αναπτυσσόμενη το τελευταίο διάστημα. Δεν θα μπορούσε ενδεχομένως κανείς να φανταστεί πριν από 3 χρόνια ότι στην διεδρική
Χίο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικούσε την βουλευτική έδρα. Με αξιώσεις. Παίρνουν τα μυαλά σε αέρα. Προσπαθείτε να είσαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε πιο προσγειωμένοι από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή, καθόλου αέρα δεν έχουν πάρει τα μυαλά μας, γιατί δεν είναι και αυτοί οι χαρακτήρες μας. Εμείς έχουμε μάθει στη ζωή μας να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε για το καλό των συμπολιτών μας, για το καλό του τόπου μας. Και ναι, πριν κάποια χρόνια ίσως δεν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε κάτι, αλλάζουν οι εποχές και αλλάζουν τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ο κόσμος στρέφεται στο διπλανό του. Έτσι, δηλαδή στον άνθρωπο που είναι δίπλα και τραβάει τα ίδια προβλήματα με εκείνον. Αυτοί είμαστε εμείς. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλος ο κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι, είμαστε όλοι. Δεν είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει γίνει στην κοινωνία. Αυτό έχει περάσει και σαν τίτλος μας κάποιες φορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι εσύ. Ξαφνικά όλος ο κόσμος ανακαλύπτει και κάποια άλλα πράγματα. Αλλάζουν οι συγκυρίες, αλλάζουν οι εποχές. Το να είναι αλληλέγγυος ο ένας στον άλλον είναι θετικό, ειδικά στις εποχές που ζούμε. Μπορεί όμως η αλληλεγγύη από μόνη της να δώσει και λύσεις όσον αφορά την διακυβέρνηση. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Δεν μπορεί από μόνη της να δώσει λύση, αλλά γίνεται ασπίδα προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων που έχουν καταπατηθεί. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε πει ότι προτείνουμε και στην κοινωνική πολιτική αλληλεγγύη κάποια πράγματα τα οποία δεν υποκαθιστούν το κοινωνικό κράτος, το υποβοηθούν. Και σε συνθήκες και σε εποχές τόσο έντονης ανθρωπιστικής κρίσης όπως αυτή που ζούμε τώρα, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον. Και εγώ το έχω ξαναπεί και θα το πω και τώρα, ότι σε αυτή μας την προσπάθεια τους στέλνουμε όλους τους φορείς δίπλα μας. Δηλαδή εμείς ανήκουμε μια αγκαλιά, θα μπορούσα να πω, σε όλους τους φορείς, στην εκκλησία, σε όλους όσους έχουν σταθεί δίπλα στον ανήμπορο συμπολίτη μας. Ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να πάρει και αποφάσεις οι οποίες θα δίνουν το στίγμα του. Και οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι αρεστές στο ευρύ κοινό. Ναι. Θα το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι λέει τώρα, ό,τι λέει μέσα το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, ξαναλέω, που έχουμε καταθέσει με τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη Τσίπρα, στη ΔΕΘ, αυτά και θα κάνουμε. Δεν λέμε άλλα και κάνουμε άλλα. Να είναι όλοι βέβαιοι και να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι αυτά που λέει το πρόγραμμά μας δεν θα τα κάνουμε. Εμάς ο κόσμος μας εμπιστεύεται και αυτό το είδαμε μετά τις εξαγγελίες του προγράμματός μας από την αποδοχή που είχαμε από τον κόσμο. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα και θα κάνουμε. Υπάρχουν και πολλοί που αμφιβάλλουν όμως για το αν και κατά πόσον θα καταφέρει να το υλοποιήσει, με δεδομένο ότι έχει πολλές δεσμεύσεις. Και υπάρχουν τα γνωστά οικονομικά προβλήματα. Η έλλειψη ρευστότητας δεν είναι κάτι, και το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, και μέσα στην αγορά κινείστε, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Είναι εδώ, μπροστά μας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα καταργήσουμε τα μνημόνια και θα επαναδιαπραγματευτούμε τις δανειακές συμβάσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο είδαμε χθες, το ακούσαμε προχθές. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το ομόλογο που λύγει τον Μάρτιο. Ήδη δόθηκε εξάμηνη παράταση για αυτό. Ακούγεται το ότι θα δοθεί. Δόθηκε, ναι, 14 πρώτου δόθηκε παράταση. Να το ξέρει και ο κόσμος, να μην έχουμε σε αυτό αμφιβολία. Κατά δεύτερον, χρηματοδότηση και όλα αυτά που μας λένε ότι θα σταματήσει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν αυτά. Όλα αυτά είναι μέσα στο γενικότερο κλίμα φόβου που δημιουργείται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν πρόκειται να... Και γιατί να το κάνει αυτό, να προσπαθήσω πάλι να έρθω από την άλλη πλευρά, καλό θα ήταν να είχαμε εκπρόσωπο της Νέα Δημοκρατίας, αλλά αφού δεν έχουμε. Γιατί να το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία και γιατί να θέλει να έχει την κοινωνία απέναντί της, γιατί να θέλει να μειώσει τις συντάξεις των ήδη χαμηλών συνταξιούχων, γιατί να θέλει να πάρει τα χρήματα από τον έμφυα για την ακίνητη περιουσία, μάλιστα ένα κόμμα το οποίο στις αρχές του δεν πρεσβεύει τέτοιου είδους, τουλάχιστον έτσι όπως ξεκίνησε, τέτοιου είδους φορολογικά μέτρα και ειδικά όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Είναι τρελή στη Νέα Δημοκρατία. Είναι, δεν ξέρουν τι κάνουν.
ή υπάρχει πραγματική αδυναμία εξαίρεση χώρων. Τρελή δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Απλά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόγραμμα. Έχει τα μνημόνια. Αυτό κάνει, ότι τη λένε τα μνημόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 5-5,5 χρόνια που εμάς μας βήθησαν σε αυτή την ύφεση, οι κυβερνήσεις αυτές, και τώρα τελευταία πλέον η συγκυβέρνηση, και μιλώ περισσότερο για τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν πρόγραμμα. Υλοποιούν μνημόνια. Αυτοί έχουν υπογράψει, έχουν βάλει τις υπογραφές τους, είναι δεσμευμένοι στο να κάνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε κανενός είδους δέσμευση. Δεν έχουμε υπογράψει τίποτα, άρα εμείς μπορούμε να διαπραγματευτούμε διαφορετικά. Και εμείς αυτό που λέμε, αυτό θα κάνουμε. Ξέρετε τις απέναντις όχθεις τους, τα άτομα που θα διαπραγματευτείτε. Ακούστε να δείτε κάτι, γι' αυτό εμείς ζητάμε ισχυρή λαϊκή εντολή. Να το δούμε σε απλά δηλαδή, κάποιος ο οποίος χρωστάει στην τράπεζα και πάει να διαπραγματευτεί με την τράπεζα. Γιατί αυτό θα κληθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση 26ης Ιανουαρίου, έχοντας απέναντί της την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν νομίζω ότι θα σε υποδεχθεί αν εγώ χρωστούσα στην τράπεζα και δεν μπορούσα να αποπληρώσω το δάνειό μου με τα βαΐων και κλάδων. Ξέρετε κάτι, έχετε δει όσο περνάει ο καιρός και όσο αντιλαμβάνεται και στο εξωτερικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κυβέρνηση αύριο, πώς έχουν αλλάξει και στις δηλώσεις τους και στα όσα λένε ότι θα κάνουν. Εγώ θυμάμαι πριν κάποια χρόνια και πριν μήνες και όσο περνάει ο καιρός αλλάζουν, τι λέγαν και τι λένε τώρα. Δεν ακούω εγώ να λέει κανείς, η Νέα Δημοκρατία τα λέει. Δεν ακούω να λέει κανείς ότι όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λέγαν κάποτε καταστροφές, θα πέσει ο κόσμος ανάποδα, δεν θα τους δώσουμε χρήματα. Δεν ακούω κανένα να τα λέει αυτά. Μιλούν για πρόγραμμα όμως, για συνέχιση προγράμματος. Εκείνοι αυτό έχουν να λένε και εμείς θα έχουμε να λέμε τα δικά μας. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ξεφεύγει η συζήτηση. Θέλαμε να μείνουμε περισσότερο και το είπα και στην αρχή, στα τοπικά. Αλλά είναι τέτοια η πολιτική ατζέντα που δυστυχώς θέλει δεν θέλει κανείς, τα γενικά μας επηρεάζουν όλους. Είναι κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας, το βιώνουμε. Μα αυτό είναι. Για να επιστρέψουμε στον τόπο μας, γιατί εδώ έχουμε και τους υποψήφιους βουλευτές καλεσμένους σε αυτά τα πάνελ, θα ήθελα να μου πείτε τοπικά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιες προτεραιότητες δίνει όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο της ΧΙΟ. Ποια ΧΙΟ οραματίζεστε εσείς? Εγώ θα σας πω... Και πώς θα το κάνετε, πράξη. Ναι, θα σας πω κάτι. Το πρώτο και το βασικό, σας είπα και πριν, είναι οι συγκοινωνίες. Δεν εννοείται νησί, δεν εννοείται βορειοανατολικό Αιγαίο, που είμαστε ήδη απομακρυσμένοι, να έχει αυτού του είδους συγκοινωνίες. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αυτό θα προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να τα αλλάξουμε. Και ακτοπλοϊκές και αεροπορικές. Μετά είναι και τα δρομολόγια και οι συγκοινωνίες εσωτερικά, στο νησί μας μέσα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, εμείς μένουμε στο Βροντάδο, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να έχει ένα λεωφορείο για τον Άγιο Μάρκο και να σταματάει το μεσημέρι. Και από εκεί και έπειτα να μην έχουμε λεωφορείο. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τους χιώτες να έχουν αυτά που τους αξίζουν. Δεύτερον, το νερό. Δεν είναι πράγμα αυτό να μην έχουμε νερό, να μην ανοίξεις τη βρύση σου και να μην έχεις νερό να πιεις. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Έχουν δοθεί όμως πολλά εκατομμύρια προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουν γίνει οι σωστές μελέτες, δεν έχει γίνει σωστή αξιολόγηση των πόρων. Δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα σωστά που θα έπρεπε να γίνουν. Πιστεύω ότι αν υπάρχει βούληση και αν υπάρχει ένας βουλευτής χιώτης που όμως θα νοιάζεται για τα προβλήματα του τόπου του, πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα λυθούν. Μετά, άλλο πράγμα που... Οι προηγούμενοι δεν νοιάστηκαν. Πιστεύω ότι δεν νοιάστηκαν όσο έπρεπε. Πιστεύω ότι δεν νοιάστηκαν όσο θα όφυλα να νοιαστούν. Ένας τοπικός βουλευτής πρέπει να μένει στον τόπο του, πρέπει να νοιάζεται για τον τόπο του, πρέπει να είναι μέσα στην κοινωνία, να τον ξέρει ο διπλανός του και να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή θα του απενθυνθεί και θα του λύσει τα προβλήματά του. Ο τοπικός βουλευτής, προκειμένου να διεκδικήσει την ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν το νησί του, στην προκειμένη περίπτωση στην ΧΙΟ, μπορεί να έρθει απέναντι και από το κόμμα του, αν εσείς, για παράδειγμα,
ήσασταν βουλευτής. Είσαστε βουλευτής Χίου στις 26 του Γενάρη. Και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορά την Χίου είναι διαφορετική από αυτό που θέλει η τοπική κοινωνία. Γιατί είπατε, εμείς θα φουγκραστούμε την τοπική κοινωνία. Θα πάτε απέναντι. Μα ακούστε να δείτε κάτι. Εμείς είμαστε υποψήφοι για να βγούμε βουλευτές για τη Χίου. Ο βουλευτής Χίου υπερασπίζεται τη Χίου, τα προβλήματα της Χίου. Και φυσικά θα έρθει σε σύγκρουση. Ο εκάστοτε βουλευτής ασκεί έργο και νομοθετικό και ελεγκτικό. Άρα λοιπόν τα όπλα που έχεις στα χέρια σου θα πρέπει να τα αξιοποιήσεις. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα πρόβλημα δεν θα πρέπει εσύ να διεκδικήσεις να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε αυτούς του είδους πολιτικές και ποτέ δεν δείξαμε και στην πορεία της ζωής μας ότι έχουμε πρόβλημα και να έρθουμε απέναντι στους άλλους και να διεκδικήσουμε. Και φυσικά οποιοδήποτε από εμάς εκλεγεί βουλευτής θα κοιτάξει πρώτα απ' όλα τα προβλήματα του τόπου του. Εσείς ως υποψήφια προβληματιστήκατε σε σχέση με αυτό που αναφέρατε και στο καταστατικό του κόμματος και που ξενίζει λίγο αναφορικά και με το τι ισχύει στα υπόλοιπα κόμματα. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η έδρα η βουλευτική ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν ανήκει στον βουλευτή. Αυτό κατά κάποιο τρόπο σας κάνει υποχείρια του κόμματος? Καθόλου υποχείρια του κόμματος δεν μας κάνει και κανένας από εμάς δεν είχε κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Σας το είπα και πριν, όταν με ρωτήσατε και για τη Χίο. Εμείς τα πράγματα τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Εμείς δεν είμαστε εξουσιομανείς, να πούμε ότι βγήκαμε βουλευτές και τελείωσε, εγώ είμαι. Ο βουλευτής βγαίνει κάποιος επειδή το ψηφίζουν οι συμπολίτες του. Και επειδή το κόμμα του έκανε την τιμή να τον δεχτεί στα ψηφοδέλτιά του. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα τιμάμε και το κόμμα μας και τους συμπολίτες μας. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε όλο αυτό. Επειδή όμως η μάχη του Σταυρού υπάρχει. Βέβαια. Θα ήθελα να μου πείτε, μιας και έχουμε καλεσμένοι εσάς σήμερα στο στούντιο, γιατί να ψηφίσουν Ευαγγελία Μανιτσούδη, αφού επιλέξουν βέβαια πρώτα ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι πρώτα απ' όλα οι συμπολίτες μας να πλαισιώσουν και να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μας δώσουν ισχυρή λαϊκή εντολή ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα τους όρους των δανειακών συμβάσεων και να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να βοηθήσουμε όλους τους συμπολίτες μας και προσωπικά, επειδή και εγώ είμαι θύμα αυτής της καταστάσεις που έχει δημιουργηθεί, είμαι ένας από τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα, ζω μέσα στο Χίο, αντιμετωπίζω τα ίδια προβλήματα, είμαι απόλυτα ειλικρινής και αυτό που λέω πάντα και θα το πω και τώρα, είναι ότι εγώ θα παλέψω και θα αγωνιστώ για τα δίκαια των συμπολιτών μου και της Χίου. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μανιτσούδη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τηλεθεατές και ακροατές που έμειναν μαζί μας. Ήταν μία ακόμη προεκλογική συνέντευξη. Αρχικός σκοπός και στόχος ήταν να έχουμε εδώ τρεις υποψήφιους βουλευτές. Τελικά εμφανίστηκε η κυρία Μανιτσούδη μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί της, με την έννοια ότι υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να ενημερωθεί, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί, εκείνος θα κάνει τις κρίσεις, για την πολιτική του κάθε κόμματος που διεκδικεί την ψήφο μας στις 25 του Γενάρη. Να είστε καλά.